έχετε συμμετοχή ή ευθύνη για αυτό που συμβαίνει γύρω από εσάς, υπό την έννοια ότι είστε ένας συγκρουσιακός άνθρωπος, ανοίγετε μέτωπα, δεν είστε αυτός που δίνει τόπο στην οργή αν κάτι σας δυσαρεστεί, φαντάζομαι, από ένα σημείο και μετά. Άρα νιώθετε και εσείς ότι έχετε λίγο μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από το όνομά σας. Κοιτάξτε, μέχρι σήμερα έχουν ακουστεί διάφορα και σε καθημερινή βάση από επίσημα στόματα, επίσημα κύλια. Εγώ την τελευταία φορά που έκανα συνέντευξη στην τηλεόραση ήταν μαζί σας πριν από 5 χρόνια. Περνάει ο καιρός γρήγορα. Ισχύει. Δυστυχώς, πολλές φορές. Και άλλη μια φορά, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, στον κύριο Χατζηνικολάου στο ραδιόφωνο του Real. Mm-hmm. Δεν έχω δώσει απαντήσεις. Έχουν βγάλει ορισμένες ανακοινώσεις. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος βάλεται καθημερινώς να μην απαντάει. Και όταν απαντάει, πάρα πολλοί να ενοχλούνται και να μιλάνε για παραλήρημα ή οτιδήποτε. Δώσαμε ορισμένες απαντήσεις. Και οφείλω στον κόσμο να δώσω απαντήσεις. Όταν κάποιος κατηγορείται ή όταν κάποιος τον εμπλέκουν σε οτιδήποτε σενάριο και επιστημονικής φαντασίας, κάποια στιγμή έχει κάθε δικαίωμα να απαντήσει. Πιστεύω ότι ζούμε σε μια πολύ δημοκρατική χώρα. Και θα δώσετε και σήμερα απαντήσεις. Δεν μπορώ όμως να μην θυμηθώ τη συζήτηση που κάναμε πριν από 5 χρόνια εδώ. Τότε έβλεπα έναν Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος ήταν, αν όχι αρνητικός, αν όχι θετικός, τουλάχιστον ουδέτερος απέναντι ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, τη σημερινή κυβέρνηση κτλ. Λέγατε ότι είναι κάτι νέο, κάτι ενδιαφέρον, μένει να το δούμε. Σήμερα η εικόνα της αντιπαράθεσης που έχετε δείχνει ότι έχετε αλλάξει τελείως γνώμη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί ειλικρινά το 2014 πίστευα ότι κάτι καινούριο μπορεί να έρθει στο τόπο μας. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι λίγο πιο διαφορετικοί από ό,τι είχαμε δει μέχρι σήμερα. Προς το καλύτερο, επειδή ήταν άφθαρτοι άνθρωποι, νέοι. Και καλό είναι να δοκιμάζονται οι νέοι άνθρωποι. Η ψήφος είναι μυστική, αλλά αν ρωτούσα, αν θέλετε απαντάτε, αν ψηφίσατε και ΣΥΡΙΖΑ τότε, τι θα μου λέγατε? Εγώ θα σας πω τι ψήφισα, μπορώ να σας πω. Ψήφισα ποτάμι. Ψήφισατε ποτάμι, μάλιστα. Θα θέλω μια ειλικρινή απάντηση. Καλά, καλά. Δεν μπορώ να πω ότι ψήφισα ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. αλλά πίστευα ότι κάτι μπορούν να κάνουν για αυτόν τον τόπο, κάτι διαφορετικό, κάτι πιο δημοκρατικό, κάτι ίσως καλύτερο. Mm-hmm. Δυστυχώς, αυτό που έχουμε δει μέχρι σήμερα είναι ακριβώς το αντίθετο και πολύ χειρότερο. Θυμάμαι επίσης ότι δεν συμπαθούσατε απλά, στηρίζατε και με έναν τρόπο. Θυμάμαι ότι βοηθήσατε με τον τρόπο σας και με την ισχύ σας και την κυρία Δούρου στην περιφέρεια. Θυμάμαι το περίφημο γεύμα δείπνο με την κυρία Δούρου που είχε γίνει και ο μεγάλος δώρος, τη Μαρινάκης Δούρου συμμαχία κτλ. Εκ των υστέρων, και αφού έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν είναι κακό να πείτε αν είχατε στηρίξει την κυρία Δούρου στην περιφέρεια. Την είχα στηρίξει. Είχατε στηρίξει. Ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι και έχω το θάρρος της γνώμης μου και πολλές φορές τη γνώμη μου μπορεί να την φωνάξω κιόλας. Το έκανα. Πίστευα ότι η κυρία Δούρου μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από τον κύριο Σγουρό. Δυστυχώς, έπεσα έξω. Θα τη στηρίξετε και τώρα? Όχι. Θα τη στηρίξω. Ρωτάω. Αν σας ρώταγα γιατί τα σπάσατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γίνει όλο αυτό, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Έχετε μια μετοπική σύγκρουση και με υπουργούς και με τον Πρωθυπουργό και με το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Αν σας ρωτούσα από πού ξεκίνησε όλο αυτό και πώς κατέληξε σε μια τόσο έντονη σύγκρουση, τι θα μου λέγατε? Σίγουρα δεν ξεκίνησε από μένα. Είχαμε μια καλή σχέση, μπορώ να πω. Μέχρι? Θα σας πω. Είχαμε μια καλή σχέση από την ημέρα που ξεκίνησε η διαδικασία για τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών. Πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι ήταν κάτι σωστό και συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πιστεύω ότι βοήθησα κιόλας στο να είναι, να στηρίχτηκε πάρα πολύ επάνω μου όσον αφορά τον φάκελο τον οποίο είχαμε καταθέσει, που ήταν αψεγιάδιαστος, και με τον τρόπο μας και με τη συμμετοχή μας αυτός ο διαγωνισμός είχε ένα αίσιο τέλος στο πρώτο του σκέλος, και μετά ήρθε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακυρώθηκε. Αυτό που
μου κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για το καλοκαίρι και τέλος του καλοκαιριού του 2016. Mm-hmm. Μέχρι εκεί καλές οι σχέσεις. Ναι, και αργότερα, μέχρι που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, νομίζω ήταν τέλος Νοεμβρίου, κάπου εκεί ήταν. Μέχρι σχεδόν τέλος του χρόνου δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του ΔΟΛ, είχα εκφράσει την επιθυμία μου να συμμετέχω. Γιατί θεωρούσα ότι αυτές οι δύο πολύ ιστορικές εφημερίδες έπρεπε να σωθούν. Το Βήμα και τα Νέα. Ναι, τα Βήμα και τα Νέα, και να μην κλείσουν. Και εκεί άρχισαν τα προβλήματα. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία και αποκτάτε τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι και τις δύο εφημερίδες. Τι συμβαίνει μετά? Εγώ έχω μάθει στην ζωή μου και στις επιχειρήσεις μου οτιδήποτε κάνω, ακόμα και αν έχω κάποιον συνεταίρο, να αποφασίζω ή να συναποφασίσουμε όπως έχουμε συμφωνήσει, αλλά ποτέ δεν θα έμπαινα σε μια δικασία για να κάνω τον λαγό ή για να παίξω κάποιο παιχνίδι ή, να το πούμε έτσι πιο λαϊκά, το κολαούζω οποιοδήποτε κυβέρνηση, οποιοδήποτε κόμματος ή οποιοδήποτε επιχείρησης ή οτιδήποτε. Είναι κάτι το οποίο το πίστευα, θεωρούσα ότι το έχει ανάγκη ο τόπος, αυτές οι δύο εφημερίδες να παραμείνουν, και αυτό έκανα, αυτό έπραξα. Ωραία. Αποκτάτε τις δύο εφημερίδες. Τι ζήτημα προκύπτει? Ορισμένες φορές καλό είναι να ακούγονται ορισμένες μεγάλες αλήθειες. Ο κύριος Τσίπρας και το επιτελείο του, για τους δικούς τους λόγους, είχαν βάλει σκοπό ζωής να κλείσει το Μέγκα. Το κατάφερα. Επίσης, και αυτό μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι και στον ΔΟΛ, αλλά και γύρω από τις εφημερίδες αυτές και από άλλες εφημερίδες, γιατί στη δουλειά σας πάνω πιστεύω ότι ο ένας γνωρίζει τι κάνει ο άλλος ή ακούγονται πολλά. Ήθελαν να κλείσουν και αυτές οι δύο εφημερίδες ή να υπάρξει ένας επιχειρηματίας ή ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος θα τις αγοράσει και αυτές οι εφημερίδες, για να μιλάμε με πραγματικά παραδείγματα, θα είναι κάτι όπως βλέπουμε σήμερα, το Έθνος, το Ντοκουμέντο ή τη Νέα Σελίδα. Άκουσα και στο Real FM στη συνέντευξή σας να λέτε ότι σας ζήτησαν να τοποθετήσουν δικούς τους ανθρώπους και να επηρεαστεί έτσι η γραμμή των εφημερίδων αυτών. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Και εγώ αυτό που είπα είναι ότι υπάρχουν διευθυντές, τους οποίους είχα αποφασίσει να τους εμπιστευτώ για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπάθεια, και οτιδήποτε θέλει μια κυβέρνηση ή κάποιο πολιτικό κόμμα θεσμικά θα μπορούσε να συζητήσει μαζί τους, αν ήθελε να προτείνει κάποιον δημοσιογράφο ή κάποιον αρθρογράφο ο οποίος να ασχολείται με την κυβέρνηση, με το κυβερνητικό ρεπορτάζ ή με το κόμμα, με ένα πολιτικό κόμμα ή οτιδήποτε. Ήταν κάτι το οποίο δεν είχα καμία αντίρρηση, αλλά το να συζητάμε για διευθυντικά στελέχη ή ακόμα χειρότερα να συζητάμε ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είχαν μια μεγάλη διαδρομή ότι πρέπει να απομακρυνθούν, είναι κάτι το οποίο δεν το έκανα ποτέ στη δικιά μου επιχείρηση, στη δικιά μου δουλειά. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Μαρινάκη? Ήταν κάποιος υπουργός? Θέλετε να μιλήσουμε με ονόματα? Είναι κάποιος ο οποίος είναι στο περιβάλλον της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού? Ποιος είναι αυτός που σας ζήτησε στο κάτω-κάτω να επιλέξει εκείνος τους δικούς σας διευθυντές? Κοιτάξτε, ναι, επειδή κάθε φορά που μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση, μιλάνε για κουτσομπολιά, μιλάνε για οτιδήποτε, εάν μου ζητηθεί να καταθέσω στην ελληνική δικαιοσύνη με συγκεκριμένα ονόματα στοιχεία, είναι κάτι το οποίο θα το πράξω. Τώρα, να συζητήσω αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένα πρόσωπα δεν θα το ήθελα. Αλλά σας λέω και πάλι ότι ήταν κάτι το οποίο είναι γεγονός και αρνήθηκα να το κάνω.
Αυτή είναι η δική σας πλευρά για το πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση λέει ανοιχτά και σε πολλές περιπτώσεις έχει υποστηρίξει ότι η σύγκρουση μαζί σας ξεκίνησε επειδή εσείς ζητήσατε να παρέμβει με κάποιο τρόπο στην υπόθεση του Νούρ 1, αλλά και στο θέμα του ποδοσφαίρου, ένα το κρατούμενο, αλλά και να απομακρυνθεί ο κύριος Καμένος από την κυβέρνηση με τον οποίο είχατε μία σύγκρουση. Δεν έκαναν αυτό που θέλατε και στραφήκατε εναντίον τους. Αυτή είναι η κυβερνητική γραμμή πάνω σε όλο αυτό. Αυτή είναι μία άλλη άποψη, την οποία δεν συμμερίζομαι και μπορώ να πω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, για να είμαι όσο περισσότερο ευγενής. Δεν πιέσατε ή ζητήσατε από κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο, οποιονδήποτε, να υπάρξει παρέμβαση για τις δικαστικές σας υποθέσεις, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, το τι είναι ξεκάθαρο πολλές φορές έχει να κάνει με την απλή λογική. Και θα σας το εξηγήσω. Άσχετα με το τι λέει ο καθένας. Στο να φτάσω εγώ στο σημείο να ζητήσω από τον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί όταν μιλάμε για έναν πρωτοκλασάτο υπουργό, δεν θα ζητήσεις από κάποιον άλλον, ο οποίος είναι κάτω από αυτόν, να τον αντικαταστήσει. Μιλάτε για τον κύριο Καμένο, για να ναι, συνεχίσετε. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό που. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχω μια πολύ μεγάλη οικειότητα ή να έχω συμφέροντα στις επιχειρήσεις μου, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν δουλειές με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή με οποιοδήποτε άλλο υπουργείο που να έχει να κάνει με την ελληνική κυβέρνηση. Mm-hmm. Σας λέω λοιπόν ότι δεν έχω καμία δουλειά στην Ελλάδα, καμία δουλειά με το ελληνικό δημόσιο και δεν είχα ποτέ αυτή την οικειότητα και αυτή τη σχέση με τον κύριο Πρωθυπουργό ή με κάποιον υψηλά ιστάμενο στην κυβέρνηση. Η μόνη σχέση την οποία την είχαμε αποκτήσει ήταν η επαφή που είχαμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, που συζητάγαμε, όπως όχι μόνο εγώ, μαζί μου το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά και με τους άλλους καναλάρχες ή επίδοξους καναλάρχες, στο πώς θα διακυπηρεωθεί αυτός ο διαγωνισμός. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν είχα ποτέ αυτή την οικειότητα, δεν μπορούσα ποτέ να πω κάτι τέτοιο. Είχατε αυτό... μια αντίστοιχη οικειότητα με τον κύριο Παπά, γιατί ο κύριος Παπάς είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ πριν από ένα διάστημα ότι ήρθε ο Μαρινάκης και μας είπε: σας δίνω το ΔΟΛ, στην ουσία δηλαδή τη στήριξη του ΔΟΛ, για να διώξετε τον Καμένο από την κυβέρνηση. Συνέβη αυτό? Ο Καμένος τι μπορούσε να μου κάνει εμένα? Ο Καμένος, για ό,τι μου έχει κάνει, τον έχω μηνύσει σύμφωνα με την ελληνική δικαιοσύνη, του έχω κάνει συγκεκριμένες αγωγές ή έχω απευθυνθεί στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Άρα λοιπόν δεν μου κάνει καμιά ζημιά ο Καμένος και ξέρετε, δεν υπολόγισα ποτέ ότι ο κύριος Καμένος μπορεί να μου κάνει κάποια ζημιά. Εντάξει, είναι κουραστικό κάθε μέρα να ακούς κάποιον που προσπαθεί να σου δημιουργήσει ένα πρόβλημα, αλλά ξέρετε, μπορείτε να το δείτε και σήμερα όταν βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που είναι ο κύριος Καμένος. Άρα δεν τον υπολόγισα ποτέ ότι μπορεί να μου κάνει τόσο μεγάλο κακό που να θέλω να φύγει από την κυβέρνηση. Άρα δεν προτείνατε εσείς ένα τέτοιο deal, είτε στον κύριο Παπά είτε οπουδήποτε άλλο? Και επίσης θα ήταν πάρα πολύ ακριβό. Πλήρωσα κάποια πολλά εκατομμύρια για να αγοράσω αυτές τις δύο εφημερίδες. Το συνολικό κόστος είναι πάνω από 22-23 εκατομμύρια, όπως έχει στοιχίσει. Τώρα να χαρίσω 23 εκατομμύρια στην κυβέρνηση για τον κύριο Καμένο, το βλέπω υπερβολικό. Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι αυτή τη στιγμή είστε απόλυτα ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι ο Μαρινάκης είναι ο πραγματικός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω αν πράγματι υποστηρίζετε, είτε ως άνθρωπος, είτε και με τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχετε τη Νέα Δημοκρατία σήμερα και γιατί αυτό? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Βέβαια, τον βολεύει τον Πρωθυπουργό να το χρησιμοποιεί αυτό. Δεν έχω καμία ανάγκη να το κάνω αυτό. Ούτε το έχω σκεφτεί, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη γύρω από αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα το οποίο βολεύει τον Πρωθυπουργό, γιατί κάνουν το εξής. Η Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Ο ελληνικός λαός το ίδιο. Άρα, για οποιοδήποτε πρόβλημα
το να απαντάς με αυτό το επιχείρημα, για να μιλήσουμε και με ποδοσφαιρικούς όρους, πετάς την μπάλα όχι στην εξέδρα, εκτός εξέδρας. Τόσο ψηλά, τόσο μακριά. Πάμε να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, λοιπόν, να πάρουμε το παιχνίδι φάση-φάση. Λοιπόν, όποιος διαβάζει τις δύο εφημερίδες σας και το Βήμα και τα Νέα, δεν μπορεί να με διακρίνει μία στήριξη στην σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση και μια πολεμική στη σημερινή κυβέρνηση. Και βεβαίως, όποιος έχει μια ιστορία και στον χώρο του τύπου, αλλά και θυμάται, μιλάμε για δύο εφημερίδες που παραδοσιακά στήριζαν το κέντρο. Δεν στήριζαν ποτέ τη Νέα Δημοκρατία. Συμβαίνει αυτό στις εφημερίδες σας σήμερα, ναι ή όχι? Οι εφημερίδες από την ημέρα που άλλαξαν ιδιοκτησία έχουν παραμείνει στον ίδιο ακριβώς χώρο. Στο κέντρο και στην αριστερά. Έχω δεχτεί πάρα πολλά παράπονα το τελευταίο 1,5 χρόνο από τη Νέα Δημοκρατία για το τι γράφουν οι εφημερίδες μας και για το ρεπορτάζ όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι κάτι το οποίο, θα σας πω, δεν ασχολούμαι με αυτά. Έχω αποφασίσει να προχωρήσω με τους συγκεκριμένους διευθυντές και το καλό με αυτές τις δύο εφημερίδες είναι ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους, αρθρογράφους και ακούς και διαβάζεις όλες τις απόψεις. Η επιλογή μου ήταν να εμπιστευτώ ορισμένους ανθρώπους και η πορεία έχει δείξει ότι καλώς τους έχω εμπιστευτεί και αυτό που κάνουν το κάνουν σωστά και καλά. Άρα λοιπόν δεν έχει αλλάξει καμία γραμμή το να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση. Είναι, εγώ το θεωρώ επικοδομητικό, γιατί και εμένα, στον Ολυμπιακό για παράδειγμα, στην επιχείρησή μου λιγότερο, γιατί δεν έχει αυτή την προβολή, το να σου ασκούν κριτική είναι καλό, γιατί διορθώνεις τα λάθη σου. Δεν είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε ασκήσει μια κριτική τον θεωρούμε εχθρό ή πάμε να το τελειώσουμε. Αυτή είναι ορή μαφίας. Επικοδομητική είναι κριτική. Επικοδομητική, λοιπόν. Προσπαθείτε να τους κάνετε καλύτερους. Ναι. Και ξέρετε κάτι, μιλάνε για fake news. Δυστυχώς για αυτούς, τα fake news επαληθεύονται. Είδατε ότι τα Νέα είχαν αποκαλύψει το περίφημο, την περίφημη κρουαζιέρα του Πρωθυπουργού με μια θαλαμιγό 35 μέτρων. Ναι, το είχαν γράψει στο παρελθόν, είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, επαληθεύτηκαν μετά από πολλούς μήνες. Και διάφορα άλλα, μπορώ να σας πω, να μιλάμε για με γεγονότα για πολλή ώρα, για πάρα πολλά fake news, υποτίθεται, τα οποία δυστυχώς για την κυβέρνηση έχουν επαληθευθεί. Άρα, θεωρώ λάθος στο να αντιμετωπίζεις κάποιον ο οποίος σου ασκεί κριτική με έναν τρόπο στο να θέλεις να τον τελειώσεις ή να τον κλείσεις. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Να λύσουμε και τα συγγενικά σε όλο αυτό το θέμα. Ναι. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή να απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και να λέει: ο κουμπάρος σας, ο κύριος Μαρινάκης. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να λέει: δεν είναι δικός μου κουμπάρος. Να το λύσουμε λίγο αυτό το συγγενικό με όση σημασία έχει. Ναι. Έχει βαθύσει το παιδί σας η κυρία Μπακογιάννη και την έχετε παντρέψει. Σωστά. Ναι, την έχω βαθύσει στο δεύτερο της γάμου με ένα παιδικό μου φίλο. Άρα είστε κουμπάρος με την κυρία Μπακογιάννη, όχι με τον κύριο Μητσοτάκη. Σωστά. Καθώς επίσης. Εγώ, ξέρετε, κύριε Στρόιντερ, δεν τρέπομαι ποτέ ούτε για τους φίλους μου, ούτε για το τι έχω κάνει μέχρι σήμερα. Θα σας πω το εξής. Την οικογένεια Μητσοτάκη τη γνώρισα μέσω του αείμνου του πατέρα μου, ο οποίος είχε πολύ φιλικές σχέσεις με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και είχα την τιμή, μπορώ να πω, πάρα πολλές φορές να κάτσω μαζί τους, να ακούσω διάφορες συζητήσεις. Και μπορώ να σας πω ότι είχα μια πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε επαληθευτεί πολλές φορές, πολλά χρόνια μετά. Και νιώθω περήφανος γι' αυτό. Και το έχω κρύψει και σας λέω και πάλι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είχα την τιμή και είχα ακούσει πάρα πολλές συζητήσεις, είχα βρεθεί μαζί τους.
Άρα με ένα κομμάτι της οικογένειας, Πρόεδρε, έχετε ή είχατε στενές σχέσεις. Σωστά. Δεν ξέρω τι σχέση έχετε με τον κύριο Μητσοτάκη και θέλω να το συζητήσουμε αυτό και σας το λέω γιατί πριν από λίγες ημέρες τον είχα στο Δελτίο Ειδήσεων στον Α και το ρώτησα ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον κύριο Μαρινάκη. Είσαστε φίλοι, έχετε στενές φιλικές σχέσεις. Και μου είπε ότι δεν έχετε στενές σχέσεις, ότι έχετε τυπικές κοινωνικές σχέσεις. Θέλω να ρωτήσω αν και εσείς το βλέπετε έτσι ή αν τον αισθάνεστε φίλο σας. Έχουμε τυπικές σχέσεις. Δεν μπορώ να αισθανθώ έναν άνθρωπο φίλο μου όταν τον έχω δει πολύ λίγες φορές και έχω μιλήσει πολύ λίγες φορές μαζί του. Και σας λέω και πάλι, αν ήταν φίλος μου, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ, όπως σας είπα για τον αείμνηστο πατέρα του, όπως σας είπα για τον παιδικό μου φίλο τον Ισίδωρο που τον πάντρεψα με την Τώρα και με την για την Τώρα την Πακογιάννη. Δεν είναι ντροπή. Δεν έχουν κάνει κάτι οι άνθρωποι για να αισθανόμαστε άσχημα να είναι φίλοι μας. Εγώ δεν είπα ότι είναι ντροπή, αλλά είναι καλό να συζητάμε μια πραγματική βάση για τις σχέσεις επιχειρηματιών και πολιτικών. Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και επίσης σας λέω ότι δεν είναι κακό σε μια χώρα να υπάρχει μια φιλία. Και όταν υπάρχει αυτή η φιλία, δεν έχει να κάνει με επιχειρήσεις, δεν έχει να κάνει με διαπλοκή, δεν έχει να κάνει με κρατικές προμήθειες, δεν έχει να κάνει με εργολαβίες. Έχει να κάνει με μια απλή καλή φιλία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Προφανώς και καμία φιλία δεν είναι κακή. Αλλά επειδή γίνεται όλη αυτή η συζήτηση, πρέπει να σας ρωτήσω αν κι εσείς στο δικό σας σκάφος έχετε φιλοξενήσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ποταμιού που ψηφίσατε, αν έχετε φιλοξενήσει για παράδειγμα τον κύριο Μητσοτάκη. Στο σκάφος σας για διακοπές ή το έχετε παραχωρήσει? Ουδέποτε έχω φιλοξενήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Ποτέ. Και όπως σας είπα, τον έχω δει και ελάχιστες φορές. Σας το λέω αυτό, διότι στον Α, πριν από λίγες ημέρες, ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας για το θέμα του σκάφους, είπε να μας πει ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μητσοτάκης αν έχει φιλοξενηθεί στο σκάφος του κυρίου Μαρινάκη. Ρώτησε αν έχει φιλοξενηθεί και στο Νουρένα, πρέπει να σας πω. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε. Κοιτάξτε, κύριε Στρόιτερ, έχει κρατήσει κουραστικό. Όταν κάνετε μια δύσκολη ερώτηση στον κύριο Τσίπρα, αντί να σας απαντήσει, πέταξε την μπάλα πάλι στην εξέδρα. Και δεν απάντησε. Άρχισε και μιλάγε πάλι για τον Ουρουάν, που έχει καταντήσει ιδιαίτερα κουραστικό. Γιατί αν χρησιμοποιήσω και εγώ την ίδια γλώσσα ή τις ίδιες πηγές παραπληροφόρησης, πρώτον, σας λέω ότι δεν έχω ούτε μία σχέση, όπως σας το έχω ξαναπεί για να μην μπερδευόμαστε. Και επίσης, όσο εμπλέκεται ο κύριος Τσίπρας με τον Ουρουάν, άλλο τόσο εμπλέκομαι και εγώ. Ναι. Και αν χρησιμοποιήσω τις πηγές παραπληροφόρησης του κύριου Τσίπρα, μπορεί να πω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν έχει περάσει πολύ όμορφα μέσα στον Ουρουάν. Για να μιλήσουμε με την ίδια γλώσσα. Και ξέρετε κάτι. Σχηματικά αυτό, το λέω. Σχηματικά, ναι. Σχηματικά το λέω. Και σας λέω το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας επικαλέστηκε και τα παιδιά του. Ότι πήγε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες κρουαζιέρα, γιατί ήθελε να ξεκουραστεί, να είναι μόνος του με τα παιδιά του, ναι. Να μην... Και δεν ήθελε να τα δει κανένας. Δεν ήθελε να τα δει κανένας. Τα δικά μου τα παιδιά τα έχει σκεφτεί ο κύριος Τσίπρας όταν βγαίνει σχεδόν κάθε μέρα, παραβιάζοντας τον νόμο που ο ίδιος ψήφισε πριν από λίγους μήνες και συνέχεια αναφέρεται σε μια δικαστική υπόθεση η οποία είναι να εξελίξει κάτι το οποίο ρητά το απαγορεύει ο νόμος ψήφισε και τον παραβιάζει καθημερινά. Σας λέω ότι προφανώς δεν το έχει σκεφτεί. Αλλά θέλω να σας πω κάτι άλλο που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα παιδιά μου είναι πολύ περήφανα για μένα, όπως ήμουν και εγώ πολύ περήφανος για τον πατέρα μου και για την οικογένειά μου. Τα παιδιά μου με βλέπουν από τότε που γεννήθηκαν και άρχισαν να καταλαβαίνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο που καθημερινά δουλεύει σκληρά και δημιουργεί. Και είναι ιδιαίτερα περήφανα. Δεν μπορώ να το πω αυτό για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί όπως όλοι είδαμε, από τους ισολογισμούς και μιλάμε για γεγονότα, λίγο πριν γεννηθεί ο κύριος Τσίπρας και όταν γεννήθηκε, πιστεύω ότι γύρω στο 1974 πρέπει να έχει γεννηθεί, οι εταιρείες του πατέρα του κύριου Τσίπρα και του θείου του είχαν πολύ μεγάλα κέρδη, πολλά εκατομμύρια για την εποχή, που έχει να κάνει με εργολαβίες που έπαιρναν από τη Χούντα. Άρα, για αυτό το λόγο, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα περήφανος.
και αυτό το είδαν όλοι οι Έλληνες. Είδαμε ένα γεγονός, είδαμε τους συλλογισμούς. Ο κύριος Τσίπρας προέρχεται από μια πλούσια οικογένεια που πλούτησε κατά τη διάρκεια της Χούντας. Λοιπόν, αυτό είναι σαν να λέμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Σρόιντερ, ότι πώς αισθάνεται ένας Κουβάνος πολίτης όταν συζητούν υποθετικά για τον Τσε Γκεβάρα και λένε ότι η οικογένεια του Τσε Γκεβάρα, του γνωστού επαναστάτη, πλούτησε με δουλειές που είχε κάνει με το καθεστώ Μπατίστα. Θα είναι ιδιαίτερα περήφανη. Άρα λοιπόν, για έναν δίθεν αριστερό όπως ο κύριος Τσίπρας, δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι όταν βλέπουν πώς πλούτησε η οικογένειά του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα αφήσουμε τους πατεράδες εδώ. Ακριβώς. Και τον δικό σας και τον δικό του. Ακριβώς. Συζητάμε για σας, για εκείνον και για όλα τα άλλα. Δεν θέλω να αφήσουμε και να μπλέξουμε τους πατεράδες. Όχι, δεν μιλάμε τους πατεράδες, γιατί τους κρουαζιέρες μιλήσαμε. Θέλω να μου πείτε κάτι άλλο ειλικρινά. Πέρα από αυτά τα περίφημα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με τα air condition και τα λοιπά, που το έχετε πει 500 φορές και τους υπολογιστές, έχετε χρηματοδοτήσει το κόμμα τη σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση με άλλο τρόπο? Ουδέποτε. Έχετε δώσει χρήματα? Ουδέποτε. Δεν χρειάζεται να δώσω χρήματα. Καλά, έχω... καλοδεχούμενα είναι για κάθε κόμμα. Θα σας πω, έγινε ολόκληρο θέμα. Γιατί για δύο ή τρία air condition. Δεν μιλάω για αυτό. Ναι, αυτά είναι πόσα, είναι 1000 ευρώ, είναι 1200 ευρώ, 1300, 900. Έχετε χρηματοδοτήσει με άλλο και τρόπο? Ένα λεπτό. Όχι, είναι, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε εδώ. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν έγινε κρυφά. Εγώ, ο κύριος Κλουκίδης, ο οποίος είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος στον Πειραιά, ο κύριος Μελάς, ήταν υποψήφιος βουλευτής, ο πατέρας του είχε μια ιστορία στη Νέα Δημοκρατία, γιατρός στον Πειραιά, αποφάσισα να κάνουμε μια μικρή δωρεά στην Όδε της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι, δεν μιλάτε εσείς γι' αυτό, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα οποία επηρεάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, το γράφουν κάθε μέρα. Χρηματοδότηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ατζέντα που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτάω ευθέως, αν αφήσουμε τα κοντήσια στην άκρη, έχετε χρηματοδοτήσει τη Νέα Δημοκρατία? Ουδέποτε. Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω ουδέποτε. Και σας λέω και πάλι, αν είχα χρηματοδοτήσει, θα το έλεγα πάλι. Γιατί εγώ δεν. Και να το είχα κάνει αυτό, δεν θα το είχα κάνει γιατί ήθελα να πάρω μια δουλειά ή μια κρατική προμήθεια. Το είχα κάνει αυτό για να τους βοηθήσω. Δεν έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εφοπλιστής, είναι επιχειρηματίας. Ασχολείται με τις δουλειές του. Ασχολείται με το ποδόσφαιρο βεβαίως και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Το αγαπάτε το ποδόσφαιρο, το καταλάβω. Είστε ένας άνθρωπος που το έχει δείξει άλλωστε. Τι δουλειά έχει με τα μέσα ενημέρωσης? Γιατί να δώσει τόσα χρήματα, είπατε και πριν, πώς να αγοράσει εφημερίδες, από τις οποίες βεβαίως απέκτησε και μπελάδες, μια σύγκρουση με την κυβέρνηση κτλ. Γιατί να μπλέξετε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Ξέρετε, στη ζωή μας, εκτός από το συμφέρον, εκτός από το χρήμα, μπορεί να υπάρχει και αγάπη και ένας ρομαντισμός. Μπορείς να αγαπάς τον τόπο σου. Mm-hmm. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι να το εκφράσεις. Εγώ θεωρώ λοιπόν, και δεν το μετανιώνω αυτό, παρόλη τη ζημιά που έχω υποστεί, ότι ήταν αναγκαίο για τον τόπο, όπως ακριβώς σας το λέω, αυτές οι δύο εφημερίδες να μην κλείσουν. Να παραμείνουν ανοιχτές, να παραμείνουν πιστές στις αρχές τους και ένας υπέροχος κόσμος, δηλαδή είναι ορισμένοι δημοσιογράφοι και αρθρογράφοι, οι οποίοι είναι πάρα πάρα πολύ καλοί, mm-hmm. να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε σε εσάς στην διάρκεια της συνέντευξης, ορμόμενος αν θέλετε από το γεγονός ότι νιώθει ότι το δικό σας εκδοτικό συγκρότημα, οι δικές σας εφημερίδες είναι εκείνες οι οποίες έχουν αναδείξει και επιμένουν στο θέμα του σκάφους. Και είπε μάλιστα ότι εσείς ελέγχετε πολλές εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς και οι εφημερίδες σας και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί επιμένουν σε αυτή την κίτρινη δημοσιογραφία, όπως είπε, της αναπαραγωγής και της καλλιέργειας της είδησης του σκάφους. Λοιπόν, πρώτον, θα ήθελα να απαντήσω σημείο προς σημείο. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για 7 εφημερίδες. Ναι. Ότι ελέγχω 7 εφημερίδες. Για άλλη μια φορά μπερδεύτηκε από τον εαυτό του. Γιατί? Ο Αλέξης ο ψεύτης ελέγχει 7 εφημερίδες. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Εγώ θα μιλήσω με ονόματα και συγκεκριμένα. Όχι με αρρωστολογίες. Είναι η Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι η Αυγή. Είναι η Νέα Σελίδα. Είναι το Ντοκουμέντο.
είναι η δημοκρατία, είναι η Εσπρέσο και είναι και το Έθνος. Άρα 7 εφημερίδες. Ναι, ένα λεπτό όμως βεβαίως. Το να υπάρχει μια εφημερίδα η οποία είναι θετικά διακείμενη προς την κυβέρνηση και κάποιες από αυτές που μου είπατε δεν είναι και εξαιρετικά θετικά διακείμενες προς την κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι τις ελέγχει ο Πρωθυπουργός, έτσι. Αν τις διαβάσετε και κάποιος που μπορεί να καταλάβει ακόμα περισσότερα, θα καταλάβει ότι αυτές οι 7 εφημερίδες είναι στην υπηρεσία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, και επίσης αν πάμε και σε κανάλια, το Open τι είναι το κανάλι, η ΕΡΤ όπως την έχουμε καταντήσει, τι είναι, για να μην κρυβόμαστε. Μιλάει για μέσα μαζικής ενημέρωσης των εναντίον του. Τα περισσότερα λοιπόν μέσα, οι περισσότερες εφημερίδες υπέρ του είναι. Ναι, άλλο είναι υπέρ του ή αν θέλετε έχουν μια άλλη γραμμή από αυτή που θα άρεσε σε εσάς και άλλο τις ελέγχει, θα πω. Ναι, τις ελέγχει. Μπορούμε να πούμε όμως ότι όλα αυτά που γράφουν, τα περισσότερα και σε καθημερινή βάση είναι υπέρ του κύριου Τσίπρα. Πώς γίνεται αυτό? Εσάς ο όμιλός σας κύριε Μαρινάκη, ναι, τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχετε, είναι αυτό το οποίο είπε ο κ. Τσίπρας στρατευμένα στο να έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του, γι' αυτό στην ουσία υποστήριξε στη συνέντευξη στον Α. Δεν είπε μόνο αυτό. Μίλησε για κίτρινο τύπο. Και εγώ αυτό που θέλω να πω στον κ. Τσίπρα είναι ότι όταν μιλάει για το Βήμα και τα Νέα, είναι καλύτερα να πλύνει το στόμα του και να είναι πιο προσεκτικός. Γιατί αυτές οι εφημερίδες ανήκουν στην κεντροαριστερά και υπηρετούν τις ιδέες της αριστεράς. Δηλαδή, να κάνουν τις υπερβάσεις τους, να έχουν ιδεολογία, να είναι καθαρές στον αναγνώστη τους. Και οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά. Άρα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν μιλάει για το Νέα και το Βήμα, ιδιαίτερα όταν τον τελευταίο καιρό έχουμε επαληθευτεί τις περισσότερες φορές. Εσείς ελέγχετε ή αν δεν ελέγχετε κατευθύνετε τη γραμμή αυτών των εφημερίδων? Ασχολείστε καθημερινά, είστε στις συσκέψεις, δίνετε αν θέλετε την κατευθυντήρια γραμμή για το που θα πάνε τα πρωτοσέλιδα ή η ύλη της? Δυστυχώς δεν έχω τον χρόνο. Και σας λέω ότι από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκα στους διευθυντές. Και οι διευθυντές μέχρι σήμερα κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και παραμένουν σε αυτό το χώρο. Γιατί παραμένουν και οι ίδιοι στον ίδιο χώρο. Και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και αυτό το βλέπουμε από το ενδιαφέρον που έχουμε από τους αναγνώστες μας. Και επίσης, όταν διαβάσετε τα κείμενα, τα άρθρα, θα δείτε ότι κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Και σας λέω ότι τη γνώμη μου συμμερίζονται χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Και κάτι άλλο, κύριε Στρόιντερ, που είπε ο κύριος Τσίπρας, χαριτολογώντας ότι συλλάβιζα. Και αυτό που εννοούσε είναι ότι δεν είχα την εφράδια λόγου να κοροϊδεύω τον κόσμο όπως κάνει ο κύριος Τσίπρας. Μπορώ να το παραδεχτώ. Όχι, δεν την έχω αυτή την εφράδια να κοροϊδεύω τον κόσμο σε καθημερινή βάση. Εγώ συλλαβίζω αλήθειες. Μεγάλες αλήθειες. Συλλαβίζω μεγάλες επιτυχίες για την ομάδα μου. Συλλαβίζω μεγάλα έργα για τον Πειραιά μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συλλαβίζω και δεν έχω αυτή την εφράδια να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό. Και όταν λέω να κοροϊδεύω τον ελληνικό λαό, το αποκορύφωμα ποιο ήταν? Στο μάτι. Στο μάτι ο κύριος Τσίπρας όταν έκανε αυτή την συνάντηση, τη σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς, ήξερε πολύ καλά ότι έχουμε νεκρούς και το ξέραν όλοι. Και κοροϊδεύε για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Καλά. Ο ίδιος λέει ότι δεν είχε ενημερωθεί από τον αρμόδιο υπουργό και ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι δεν τον είχε ενημερώσει. Ναι. Τι να πει. Εμείς είδαμε, όπως είδαμε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ πριν από λίγο καιρό και είδατε πολύ καλά και το άκουσαν κιόλας όλοι οι Έλληνες την ώρα που οι αρχές ενημέρωναν για θύματα. Άρα λοιπόν, χρονικά, όταν έγινε αυτή η σύσκεψη, το ξέραν όλοι πολύ καλά. Και δεν δίσταξαν για άλλη μια φορά να κοροϊδέψουν τον ελληνικό λαό. Όταν είχαμε 102 θύματα. Την ίδια ώρα όμως προχωράτε στην λειτουργία και στην εγκατάσταση ενός τηλεοπτικού σταθμού. Αυτό σημαίνει μία ακόμη επένδυση στα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Αυτό γιατί, όχι ότι δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε, έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε. Θα σας εξηγήσω. Αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές. Για το τέλος, δεν θυμάμαι καλά, από το τέλος του 2015, όταν ξεκίνησε η διαδικασία. Και ήταν κάτι το οποίο, όπως σας είχα πει, ήμουν συμφωνός γιατί πιστεύω ότι
το να υπήρχαν 4 κανάλια και να υπήρξε αυτή η διαδικασία, τώρα δεν είναι 4, μπορεί να είναι 6, θεωρώ ότι είναι σωστό. Και θα σας πω το εξής, ότι όταν έχεις έναν δημοσιογραφικό οργανισμό, ο οποίος αποτελείται από πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι μπορούν και να γράψουν τα κείμενα, αλλά και να βγουν να σχολιάσουν στην τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο είναι μια πολύ καλή συνέργεια στο να υπάρχει ένα κανάλι στο οποίο να χρησιμοποιούνται πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι, πολλοί δημοσιογράφοι, αρθρογράφοι, οι οποίοι εργάζονται ή συνεργάζονται με τις εφημερίδες και να κάνουν αυτή τη δουλειά ακόμα καλύτερα. Ναι. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι όλα αυτά μπορεί να πάνε μαζί και ειδικά όταν ένα κανάλι ρίχνει μεγαλύτερο βάρος στο ιδιοσιογραφικό κομμάτι και στην ενημέρωση, την οποία τη χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε, αυτή τη στιγμή και το τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα κανάλι το οποίο να είναι ιδιοσιογραφικό, αμυγός, ενημερωτικό. Και πιστεύω ότι από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται ήδη στις εφημερίδες, καλό είναι να μπορείς να το συνδυάσεις με ένα κανάλι. Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί πριν 5 χρόνια που καθόμασταν εδώ και συζητούσαμε, σας έλεγα τότε ότι ήδη σας ονομάζουν τον Έλληνα Μπερλουσκόνη. Γιατί ένας επιχειρηματίας λοιπόν έμπαινε και στο χώρο της πολιτικής με έναν τρόπο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και μου είχατε πει τότε, εγώ δεν είμαι Μπερλουσκόνη, γιατί πρώτον δεν έχω πολιτική φιλοδοξία για κάτι άλλο και δεύτερον δεν έχω μέσα ενημέρωσης. Τσουπ λοιπόν, να τα μέσα ενημέρωσης. Ένα βήμα θα έλεγε κάποιος κακεντροχής πιο κοντά στο να γίνει ο Μαρινάκης Μπερλουσκόνη. Σας είχα πει ότι εγώ είμαι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που έρχομαι από τον Πειραιά και όσον αφορά ένα νέο κόμμα, όπως με είχατε ρωτήσει, παρόλο που πιστεύω ότι πίστευα και τότε ότι μπορεί να έχει ανάγκη ο τόπος από ένα νέο κόμμα ή οτιδήποτε, δεν είναι μέσα στα πλάνα μου. Και όπως είδατε, όχι δεν ήταν στα πλάνα, δεν υπήρχε ούτε καν συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι και πολύ ευχαριστημένος με αυτά που κάνω και δεν υπάρχει και χρόνος γιατί ήδη κάνω πάρα πολλά. Το να έχεις άποψη, νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να έχει μια άποψη, μπορεί να έχει μια πολιτική άποψη για το τι συμβαίνει στον τόπο του. Να ρωτήσω, λοιπόν, αν εξακολουθεί να μην σας ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν με ενδιαφέρει. Η Βουλή, ένα Υπουργείο, σε μια κυβέρνηση, το εθνικό κομμάτι της πολιτικής. Δεν με ενδιαφέρει, κύριε Στρόιτερ, και αν με ενδιαφέρει, να είστε σίγουρος, θα σας το έλεγα και δεν θα είχα κανένα απολύτως πρόβλημα στο να εκφραστώ και να πω τι πραγματικά θέλω. Στην συζήτηση που κάνατε στο Real FM με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σας άκουσα να λέτε ότι ο τότε Υπουργός Επικρατείας, ο Νίκος Παπάς, ήταν εκείνος ο οποίος σας πρότεινε να βοηθήσετε τον Καλογρίτσα, να τον χρηματοδοτήσετε για να μπορέσει να δώσει τα χρήματα για την άδεια που είχε αρχικά εξασφαλίσει. Τον είχατε προκαλέσει να σας διαψεύσει αν αυτό το πράγμα δεν συνέβη. Ο κύριος Παπάς σας διέψευσε λοιπόν στην ΕΡΤ, είπε ότι προφανώς και δεν έγινε κάτι τέτοιο και απέδωσε τα όσα λέτε σε κουτσομπολιό και τίποτα παραπάνω. Και θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποιο στοιχείο για να αποδείξετε αυτόν τον ισχυρισμό σας. Λοιπόν, ο λόγος ο οποίος έκανε αυτή την αποκάλυψη ήταν ο εξής. Ο φάκελος ο οποίος είχε καταθέσει στον να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό του καναλιού και μετά όταν το αποκτήσαμε από τον διαγωνισμό που ήταν γύρω στα 72 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, μας έλεξαν οι αρχές για το από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, πόσο νόμιμα είναι και ήταν, όπως σας είπα και πριν, ένας φάκελος. Λοιπόν, το είχαν ελέξει και ξέραμε πολύ καλά από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Φτάσαμε στο σημείο να μου στείλουν τον κύριο Καλογρίτσα, γιατί ο κύριος Καλογρίτσας δεν πέρναγε κάτω από τα γραφεία μου στον Πειραιά και είδε φως πάνω και λέει κάτσε να μπούμε μέσα, να χτυπήσουμε την πόρτα και να ζητήσουμε από τον κύριο Μαρινάκη μια χρηματοδότηση της τάξης των 20 εκατομμυρίων, 2500 για να βάλουμε την προκαταβολή για το κανάλι που μόλις αγοράσαμε. Επιμένετε λοιπόν ότι ήρθε στο γραφείο σας ο κύριος Καλογρίτσας και σας ζήτησε αυτό το θέμα. Θα σας πω, ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε επίσημα στο γραφείο μου
Δεν ήρθε ούτε από την πίσω πόρτα, από την κανονική πόρτα ήρθε. Τον υποδέχτηκαν. Ήρθε πάνω στα γραφεία μου, στη ρεσεψιόν, στο meeting room. Τον υποδέχτηκαν και εκεί και στον όροφο αυτόν. Υπάρχουν αυτόπτητες μάρτυρες, υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και τίποτα παραπάνω. Γιατί ξέρετε, ένα πράγμα που απαχθάνομαι είναι το να γράφεις τον κόσμο και να το χρησιμοποιείς. Είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει ποτέ, ούτε πρέπει να το κάνω. Mm-hmm. Και δεν μου χρειάζεται κιόλας. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο κτίριο και όλοι αυτοί ήταν εκεί να τον υποδεχτούν και να... Άρα λοιπόν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν διαψεύδουν. Σκέφτομαι βέβαια εγώ ότι το ότι ήρθε ο κ. Καλογρίτσας, εάν ήρθε στο γραφείο σας και συναντηθήκατε, δεν σημαίνει ότι τον έστειλε η κυβέρνηση. Ναι. Μπορεί να έρθει από μόνος. Πώς, να πάμε τώρα με την απλή λογική εδώ. Κύριε Στρόιντερ, δουλεύετε σε ένα μεγάλο κανάλι, στον Α. Μπορώ να έρθω εγώ στον ιδιοκτήτη του καναλιού σας να πω ότι θέλω, κύριε X, να φτιάξω ένα κανάλι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω χρήματα να το χρηματοδοτήσω. Μπορείτε να μου δανείσετε αυτά τα χρήματα για να σας ανταγωνίζομαι? Έχει καμιά λογική? Δεν ξέρω αν έχει λογική. Όχι, απαντήστε μου. Θα σας πω. Δεν μου φαίνεται λογικό να χρηματοδοτείτε τον ανταγωνιστή σας. Σωστά. Επίσης όμως δεν μου δένει αυτό ότι και κάποιος τον έστειλε υποχρεωτικά. Δηλαδή μπορεί εγώ να είμαι ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος που να έρχομαι να σας χτυπάω την πόρτα και να σας δανείσω 20 εκατομμύρια. Μπορεί να είμαι τρελός, μπορεί να πιστεύω ότι θα μου το δώσετε. Δεν σημαίνει ότι με έστειλε κάποιος. Ένα λεπτό. Αλλά με τη λογική όμως. Δεν έχει καμία λογική αυτό που λέμε. Είναι μια υπόθεση. Mm-hmm. Δεν έχει λογική ένας ανταγωνιστής να έρθει να σου ζητήσει να τον χρηματοδοτήσεις για να σε ανταγωνίζεται από την επόμενη μέρα. Ναι. Σωστά, συμφωνούμε εδώ? Σε αυτό σας συμφωνώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι και ο κατάλληλος άνθρωπος στο να απαντήσει αυτό είναι ο ίδιος ο κύριος Καλογρίτσας. Και όπως έχετε δει μέχρι σήμερα, δεν έχει βγει να το διαψεύσει και είμαι σίγουρος ότι θα τον έχουν πάρει πάρα πολλοί δημοσιογράφοι τηλέφωνο και πάρα πολλοί άνθρωποι από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά έχει σημασία. Μικρή θα έλεγα το τι μπορεί να λέει ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Στρόιντερ, ο κύριος Παπάς. Ας τα αναλύσουμε και με λογική. Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία λογική να περνάει ένας φιλόδοξος καναλάρχης κάτω από τα γραφεία στον Πειραιά ή στην Αθήνα ή οπουδήποτε, να σταματήσει με το αυτοκίνητό του, να χτυπήσει την πόρτα και να πει: κύριε Μαρινάκη, ήρθα για να σας ζητήσω να μου χρηματοδοτήσετε το νέο μου κανάλι. Mm-hmm. Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου και αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό, όπως σας είπα, να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα. Γιατί δεν το καταγγείλατε κύριος... τότε αυτό? Γιατί θυμάμαι γινόταν ένας τρελός χαμός με τον Καλογρίτσα. Ναι, αλλά γιατί να το καταγγείλω αυτό? Ήταν κάτι το οποίο ήταν παράνομο? Μιλάμε για κάτι παράνομο, σας λέω το εξής. Παράνομο δεν ήταν. Παράνομο δεν ήταν. Απλώς η κυβέρνηση ήθελε για το κόμμα ένα κανάλι. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Αν είχα πιεστεί, αν είχα εκβιαστεί ή οτιδήποτε, θα πήγαινα στην ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν. Και ο λόγος, σας λέω, γιατί το λες δύο χρόνια μετά, σας λέω ποιος ήταν, ή δυόμιση χρόνια μετά, είναι πώς είναι δυνατόν όλη αυτή η υποκρισία από την πλευρά του κύριου Τσίπρα ή του κύριου Παπά, όταν ξέρουν πολύ καλά από πού προέρχονται τα χρήματα του κύριου Μαρινάκη, τα έχουν ελέξει επανειλημμένες φορές, να συζητάνε για βρώμικο χρήμα, για χρηματοδότηση Νέας Δημοκρατίας, για οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να έχουν μια ατζέντα να πάνε στις εκλογές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι πιο ελεηνό, να σας το πω έτσι, μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί και την δικαστική σας περιπέτεια σε κάθε ευκαιρία. Μιλάει για τον υπόδικο Μαρινάκη. Να τα ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο με την υπόθεση του Νούρου 1. Υπάρχει μια βαριά δίωξη, η οποία είναι και σε βάρος σας. Καλώς ή κακώς αυτή είναι αυτή τη στιγμή. Μιλάει για χρηματοδότηση και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών. Το διαβάζω για να μην κάνω λάθος. Και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση για τη μεταφορά, διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Εσείς λέτε ότι είναι μια σκευωρία. Κύριε Στρόιντερ, αυτό που μόλις με ρωτήσατε είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και είναι ό,τι, κατά τη γνώμη μου, ό,τι πιο άσχημο μπορεί να ρωτήσεις ή μπορεί να συμβεί ή μπορεί να κάνει, μάλλον, ένας άνθρωπος.
Σας λέω λοιπόν, το χέρι στην καρδιά, κοιτάζοντας στα μάτια, ότι δεν έχω ουδεμία σχέση. Και θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Ασχολείστε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες με ένα κανάλι. Μια εφημερίδα αγοράζει χαρτί. Είναι μια βασική προμήθεια που χρειάζεται για να εκδοθεί. Σωστό, μια τυπωθεί. Για τυπωθεί. Ένα τηλεοπτικό σταθμός χρειάζεται να αγοράσει πολλές κάμερες, για παράδειγμα. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του σταθμού ή της εφημερίδας διαλέγει με ποιους προμηθευτές θα συνεργαστεί και συμφωνεί ένα τίμημα στο να αγοράσει χαρτί, το οποίο μέσω τράπεζας στέλνει τα χρήματα και γίνεται η παραλαβή του χαρτιού. Ναι. Μετά από ένα χρόνο ή 1,5 χρόνο, η εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε και αγόρασε χαρτί εμπλέκεται 1,5 χρόνο μετά ή 1 χρόνο μετά με μια υπόθεση ναρκωτικών. Τι σχέση έχει αυτό με εσάς, με τον ιδιοκτήτη του καναλιού ή της εφημερίδας που αγόρασε χαρτί? Έτσι λοιπόν, στη δικιά μας περίπτωση, από την εταιρεία, την εισηγμένη εταιρεία στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο, έγιναν 2 εμβάσματα σε μια εταιρεία κάτω στο Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι, και αγοράσαμε πετρέλαια για τα πλοία της εταιρείας μας, τα οποία παραδόθηκαν κιόλας. Μετά σας λέω λοιπόν, από ένα χρόνο ή 14 μήνες, 15 μήνες πως ήταν, ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας είχε εμπλοκή σε μια υπόθεση, σε μια μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Αυτά λοιπόν που σας λέω έχουν ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από πολύ μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, είτε αυτοί είναι δικηγόροι, είτε αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές που συνεργάζονται με το Αμερικανικό Χρηματιστήριο, με πολύ μεγάλες τράπεζες, οι οποίοι μας έχουν ελέγξει. Και δεν έχει βρεθεί το παραμικρό. Ήταν κάτι το οποίο σωστά το κάναμε κιόλας. Πετρέλαια αγοράζαμε, είχαμε καμία σχέση με όλα αυτά. Καθώς επίσης έχει γίνει ένα δικαστήριο, έχουν εξεταστεί πάρα πολλοί μάρτυρες. Το όνομά μας λοιπόν δεν υπάρχει πουθενά της εταιρείας μου, το δικό μου. Επίσης υπάρχουν αρχές, οι οποίες δεν είναι μόνο ελληνικές, αμερικάνικες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με τέτοιου είδους υποθέσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εκθέσεις, στις οποίες εκθέσεις δεν αναφερόμαστε πουθενά, γιατί δεν υπάρχει καμία εμπλοκή. Άρα, να καταλάβω, κύριε Παρνάκη, ότι δεν έχετε κανένα θέμα να γίνει αυτή η δίκη, γιατί στην ουσία θα αποδειχθεί. Δεν υπάρχει δίκη. Ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν γίνει δίκη. Ναι, δεν είναι θέμα αν θα γίνει δίκη. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ ούτε καν σε δίκη. Αυτό ήταν κάτι, ήταν μια σκευωρία η οποία ήταν στημένη από συγκεκριμένους ανθρώπους για να μας κάνουν κακό και να φτιάξουν μια ατζέντα την οποία τη χρησιμοποιούν σήμερα. Σας λέω λοιπόν, πάλι με το χέρι στην καρδιά, γιατί ξέρεις, οι ρίζες μου είναι από την Κρήτη και από τον Πόντο και δεν έχω μάθει να με φτύνουν και να σκύβω το κεφάλι. Σας λέω ότι όλοι αυτοί, υπάρχουν και πολιτικοί, οι οποίοι έχουν ανάμειξη σε αυτή την ιστορία, θα πληρώσουν ένα πάρα πολύ ακριβό τίμημα στα χρόνια που έρχονται. Και για να μην μπουν αύριο να πούνε ότι ξέρετε, απειλή, δεν είναι αυτό απειλή, αυτό είναι μια υπόσχεση που σας δίνω εδώ στην εκπομπή σας. Υπάρχουν οι νόμιμες διαδικασίες που έχουμε ήδη κινηθεί εναντίον συγκεκριμένων λειτουργών και συγκεκριμένων πολιτικών, που σε λίγο καιρό θα βγουν αποφάσεις. Έχετε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έχω προσφύγει και στα ελληνικά δικαστήρια. Και υπάρχει κάτι άλλο. Πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση ψήφισε ένα νόμο που είναι μια κοινοτική οδηγία, έστω και καθυστερημένα,
ο οποίος νόμος ρητά γράφει ότι δεν μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να κάνει οποιαδήποτε αναφορά σε μία δικαστική υπόθεση που είναι εν εξελίξη. Ο κύριος Πρωθυπουργός και μέλη της κυβέρνησής του καθημερινά δεν ακολουθούν τον νόμο, παραβιάζουν αυτό τον νόμο. Οπότε ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος τον ακούμε κάθε μέρα σχεδόν στις ομιλίες του και μιλάει για την δική μου υπόθεση, για να φτιάξει την ατζέντα του και να καλύψει ανυπαρξία σε πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Είναι επικίνδυνος για τον τόπο. Δεν μπορείς να παραβιάζεις ένα νόμο καθημερινά. Και σας λέω λοιπόν, γιατί εγώ έχω οικογένεια, επιχειρήσεις, πολλούς φίλους, παδούς, που αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο και ειδικά σε έναν άνθρωπο σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν δεν θα το επιτρέψω και θα δείτε σύντομα ποια θα είναι η κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας. Αλλά σας λέω ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα τιμωρηθούν παραδειγματικά και επίσης να ξέρουν ότι αυτά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα, δηλαδή τι έχει συμβεί, να σας όσο καταλάβεις, και δεν το εύχομαι ούτε στον μεγαλύτερο εχθρό μου. Κάθε μέρα όταν ζεις σε μια δημοκρατική χώρα δεν μπορείς η κυβέρνηση σε καθημερινή βάση να προσπαθεί να επηρεάσει συγκεκριμένες υπηρεσίες εναντίον σου. Δηλαδή, λέγεται οικονομική αστυνομία, λέγεται επιθεώρηση εργασίας, λέγεται δικαστικό σώμα, λέγεται λιμενικό, λέγεται, σας είπα ήδη, ανέφερα πολλούς δημόσιους οργανισμούς. Ναι, μου λέτε ότι η κυβέρνηση δηλαδή έχει βάλει όλους αυτούς τους φορείς να σας ελέγχουν, να σας ψάχνουν ή να σας κυνηγούν. Ναι, και παρόλο που αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς σε μια δημοκρατική χώρα, μπορώ να σας πω, όσο επίπονο και να ήταν για μένα και να είναι για μένα μέχρι σήμερα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Γιατί δεν έχουμε βρει το παραμικρό. Και επίσης ο Μαρινάκης, όπως έχω ξαναπεί, δεν φοβάται. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που είναι καθαρός δεν έχει και λόγο να φοβάται. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει με μένα. Δεν συμβαίνει με άλλους επιχειρηματίες, με άλλους Έλληνες πολίτες. Αλλά σας λέω και πάλι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί σας κοιτάζω τώρα και κοιτάζω και όλους τους συνεργάτες μου και λέμε ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Και να σας συνεχίσουν. Δεν θέλω να σας πω στα ποδοσφαιρικά. Θα μείνω στα δικαστικά και θέλω το σχόλιο σας και για την άλλη δίωξη που εκκρεμεί και αφορά το θέμα με τους τιμένους αγώνες. Εδώ η κατηγορία είναι αλλίωση αποτελεσμάτων, σύσταση συμμορίας. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία γιατί έχει φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο, έχουν γίνει αναιρέσεις. Ναι. Θα δούμε τώρα σύντομα. Έχει κάνει πολλούς κύκλους αυτή η ιστορία. Έχει κάνει πάρα πολλούς κύκλους. Και επίσης θα δούμε σε λίγο καιρό και ποιοι δικαστές έχουν αναβαθμιστεί και ποιοι δεν έχουν. Αλλά είναι μια πονεμένη ιστορία η οποία επανέρχεται, τελειώνει, ξανάρχεται. Σας λέω τώρα πάλι ότι δεν υπάρχει ούτε μία ανάμειξη δική μου σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Έχουν γίνει και άλλα δικαστήρια και έχετε δει ότι και σε αυτά τα δικαστήρια δεν υπήρχε το παραμικρό. Άρα κακός. Δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Να γίνω κακός. Μήπως δεν έχετε να φοβηθείτε γιατί θα συμβεί αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Ότι όταν γίνει Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση θα καθαρίσει τις δικαστικές σας εκκρεμότητες. Εάν γίνει. Ναι. Να σας πω το εξής λοιπόν. Να σας απαντήσω λοιπόν με την ίδια γλώσσα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας, από τη μέρα που έχει βγει πρωθυπουργός, έχει πει 5 εκατομμύρια ψέματα και έχει διαπράξει 3 εκατομμύρια εγκλήματα. Και ακόμα παραμένει πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό τα λέει όλα. Σας απαντάει στην ερώτησή σας για το τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Αλλάζω θέμα. Εκείνος είναι πρωθυπουργός, εσείς είστε δημοτικός σύμβουλος. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Υποψήφιος, αλλά και δημοτικός σύμβουλος. Όχι, έχω παραιτηθεί τώρα, θα. Σωστά. Τι κάνατε αυτά τα 5 χρόνια, γιατί πρέπει κάποιος, ένας πολίτης εδώ στον Πειραιά, να ψηφίσει και πάλι Μαρινάκη. Έξω Ολυμπιακός, έξω όσα έχουμε συζητήσει για Δημοτικό Σύμβουλο. Ξέρετε, είμαι πάλι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί 4,5 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχουμε ορκιστεί και λίγο παραπάνω, ότι μπορώ να περπατάω στον Πειραιά και να κοιτάζω όλους τους Πειραιώτες στα μάτια και να τους λέω
τι έχω κάνει μέχρι σήμερα για τον Πειραιά. Τι έχετε κάνει? Έχω κάνει με δικό μου έξοδο πάρα πολλά έργα, δηλαδή είτε αυτό λέγονται πλατείες, παιδικές χαρές, ποδοσφαιρικά γήπεδα, ανακατασκευές κλειστών γυμναστηρίων, δράσεις μαζί με την Μητρόπολη και το Δήμο για τα ασθενέστερα στρώματα, με καθημερινά συσίτια, με κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, εκδρομές, σύντηση στα ΚΑΠΗ, πάρα πολλά έργα τα οποία τα έχει ανάγκη ο Πειραιάς. Συνολικά, και κάτι, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που έχει να κάνει και με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα και με την εμπειρία μου στο να ασχολούμαι με το επιχειρήν, είναι ότι αυτό που κάναμε ήταν ότι ο Πειραιάς, και το είχαμε συζητήσει και τότε, κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και το φθινόπωρο και την άνοιξη, με τα κρουαζιρόπλια τα οποία φτάνουν στην πόλη μας, εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας μέσω του Πειραιά. Λοιπόν, εμείς μοιράσαμε 2 εκατομμύρια βιβλία οδηγούς με το τι μπορεί να δει όσον αφορά τα αξιοθέατα και τι μπορεί να κάνει στην πόλη του Πειραιά. Αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να περπατάνε πλέον οι τουρίστες στο Πειραιά και να επισκέπτονται εστιατόρια, μαγαζιά του Πειραιά και να αλλάζουν λοιπόν την τοπική οικονομία. Γιατί μέχρι πριν από 5 χρόνια τι κάνανε, φτάνανε στον Πειραιά, μπαίνανε σε έναν πούλμαν, σε ένα λεωφορείο και πηγαίναν στην Αθήνα να επισκεφτούν την Ακρόπολη ή κάποιες παραλίες ρούτερα. Άρα λοιπόν αυτό το βλέπουμε γιατί έχουν ανοίξει πολλές νέες επιχειρήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα. Και επίσης με συγκεκριμένες αναπλάσεις που κάναμε σε περιοχές του Πειραιά έχουν φτιαχτεί και χτίζονται ακόμα και σήμερα πολλά καινούργια κτίρια που στεγάζουν νέες θέσεις εργασίας. Ήδη στον Άγιο Διονύσιο που είχαμε μια τέτοια ανάπλαση έχουν ήδη δημιουργηθεί 1.700 νέες θέσεις εργασίας και μέχρι το τέλος του επόμενου χρόνου θα έχουμε συνολικά 7.500 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας. Τις χρεώνει το Δήμος αυτές? Την ανάπλαση τη χρεώνει το Δήμος. Και όσον αφορά τους τουρίστες που τους βλέπουμε να περπατάνε πλέον στον Πειραιά, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το Δήμο, με αυτά τα 2 εκατομμύρια και άλλα 2 εκατομμύρια τα οποία θα μοιράσουμε το επόμενο χρόνο, έχουν να κάνει με αυτό. Και ήταν κάτι πολύ απλό, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Καθώς επίσης έχουμε μειώσει κατά 50% τα δημοτικά τέλη για τους πολύτεχνους και 100% για τα ΑΜΕΑ, το οποίο το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Πρόεδρε, γερά, είμαστε δίπλα σου. Καλή επιτυχία να γίνετε, γιατί θέλουμε σαν εσάς ανθρώπους εδώ στον Πειραιά. Ωραία. Άλλα έργα που μπορείτε να μας πείτε? Αυτό που έχουμε εξασφαλίσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία έχουμε εξασφαλίσει 83 εκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω της περιφέρειας, τα οποία τα 27 πρόκειται για αναπλάσεις, 27 εκατομμύρια για αναπλάσεις, 27 εκατομμύρια για ενίσχυση των ασθενέστερων στρωμάτων για τους συμπολίτες μας και 27 εκατομμύρια για την επιχειρηματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πάρα πολλά έργα στον Πειραιά. Τα χρόνια που έρχονται τα έχουμε ήδη τα χρήματα στα ταμεία μας. Όπως το Smart City, δηλαδή που είναι χώροι πάρκινγκ που διευκολύνουν πάρα πολύ την πόλη. Ο φωτισμός της πόλης με φώτα LED. Αναπλάσεις όπως ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται στον Άγιο Διονύσιο, όπως σας είπα, και στο Μικρολίμανο. Και αυτό σημαίνει ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια θα περπατάς στον Πειραιά και θα βλέπεις μια διαφορετική πόλη. Και πιστεύω ότι ο Γιάννης ο Μόραλης,
οι δημοτικοί μας σύμβουλοι και το επιτελείο στο Δήμο έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος γι' αυτό. Ξηρά, δυνατά, όλοι μαζί θα πάμε, θα κάνουμε τα καλύτερα και ό,τι μπορούμε. Και είμαστε εδώ μπρος πίσω. Και εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει. Και θα είμαστε εδώ για πολλά χρόνια. Για πολλά. Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε στον Πειραιά. Συνεχίσετε. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Πειραιάς τα τελευταία 5 χρόνια ήταν ένα απεράντο εργοτάξιο για το τραμ και το μετρό, που τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει. Το τραμ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και το μετρό ακόμα έχουμε μια καθυστέρηση 2-3 ετών μπροστά μας. Αλλά όταν επισκέπτεσαι το κέντρο του Πειραιά, βλέπεις ένα θέαμα το οποίο δεν είναι ωραίο. Καθώς επίσης υπάρχει και ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο δεν έχει να κάνει με τον Δήμο, αλλά έχει να κάνει με τα έργα τα οποία είναι εν εξελίξη και δεν έχουν τελειώσει, έχουν καθυστερήσει και έχουν να κάνουν με την κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τον Δήμο. Σας λέω λοιπόν, όσον αφορά εμένα, γιατί και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μόραλης, τα έχει εξαγγείλει, τα έχει εξηγήσει και είναι αυτή η δουλειά του. Όσον αφορά εμένα, αυτό που έχω πει και έχω δεσμευτεί εδώ και καιρό είναι ότι θα φτιαχτεί ένα καινούριο κολυμπητήριο στον Πειραιά, το οποίο το έχει ανάγκη και ο Ολυμπιακός αλλά και οι Πειραιώτες, το οποίο θα κατασκευαστεί με δική μου δαπάνη και χρειαζόμαστε το χώρο, είτε από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είτε από την Περιφέρεια. Και είναι κάτι το οποίο τα 2-3 τελευταία χρόνια ακόμα δεν... Δεν έχει βρεθεί. Υπάρχουν χώροι και ειδικά δίπλα στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο ΣΕΦ, οποίοι κάλλιστα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βασικό, είναι κάτι το οποίο έχω δεσμευτεί. Ένα κολυμβητήριο λοιπόν με δικά σας έξοδα. Ναι. Λέτε. Το οποίο θα μπορούν να γίνουν αγώνες και κολυμβητικοί αγώνες και αγώνες γότερπολο, γιατί ξέρετε, αυτά που έχουμε κάνει με τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, το να παίρνει η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, το Champions League, και στους άντρες και στις γυναίκες που φέτος πάλι βρεθήκαμε στον τελικό, βγήκαμε δεύτεροι, και να μην έχεις ένα δικό σου κολυμβητήριο και να διαπρέπεις στην Ευρώπη και να έχεις τόσους καλούς αθλητές, αλλά και στην κολύμβηση, πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει κιόλας. Επίσης, θα συνεχιστούν, γιατί ο Πειραιάς το έχει ανάγκη αυτό, οι δράσεις με την Μητρόπολη και τον Δήμο για τα ασθενέστερα σώματα, και είναι κάτι το οποίο θα το προχωρήσουμε και το έχει ανάγκη ο Πειραιάς, καθώς επίσης και για τους νέους που θέλουν να φτιάξουμε ένα ταμείο για νέους επιχειρηματίες, θα κάνουν startups στον Πειραιά, τα οποία να τους βοηθήσουμε να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και για νέες θέσεις εργασίας στον Πειραιά, και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα αυτά τα τρία έργα τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά για τα χρόνια που έρχονται. Σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη φορά, δεν θα έχετε μαζί σας τον κύριο Πέτρο Κόκαλη, ο οποίος δεν θα είναι στο συνδυασμό, δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Είναι ή όχι πλήγμα αυτό? Να το έλεγα πλήγμα. Τι θα το λέγατε? Δεν θα το έλεγα πλήγμα, και θεωρώ ότι η ομάδα που έχουμε, αυτά όλα που έχει κάνει μέχρι σήμερα, τα έκανε χωρίς τον Πέτρο Κόκαλη. Και αυτά που θα κάνουμε τα επόμενα 5 χρόνια, το ίδιο. Τώρα, σε πρόσφατη συνέντευξή σας, είπατε ότι τον βάλατε στο ψηφοδέλτιο για το Δήμο Πειραιά, επειδή σας παρακάλεσε ο πατέρας του για να έχει μια απασχόληση. Αυτή ακριβώς ήταν η φράση. Σωστά. Απάντησε ο κύριος Κόκαλης σε αυτό. Είπε ότι λέτε ψέματα και είπε ότι μάλιστα τον παρακαλούσατε να είναι εκείνος ο υποψήφιος δήμαρχος, να είναι εκείνος ο επικεφαλής του συνδυασμού. Ισχύει ή όχι? Λοιπόν, πάλι θα απαντήσουμε με δεν ισχύει. Δεν πρώτον. Ισχύει. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό πάλι να απαντήσουμε με την απλή λογική. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Κόκαλης? Ότι του έκανα πρόταση να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Και είπε ότι δεν δέχτηκε να είναι δοτός δήμαρχος. Δεν δέχτηκε να είναι στην ουσία υπό τον έλεγχό σας, το λέω εγώ για κάποιον που δεν έχει δει τη συνέντευξή του. Ακριβώς. Σας λέω λοιπόν,
Κύριε Στρόιντερ, έχετε μια διευθυντική θέση στην εφημερίδα που εργάζεστε ή στο κανάλι που εργάζεστε. Ναι. Έτσι. Σας κάνω λοιπόν εγώ μια πρόταση για να αναλάβετε μια ακόμα ψηλότερη διευθυντική θέση. Mm-hmm. Και μου λέτε, κύριε Μαρινάκη, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θέλω να είμαι εδώ τόσο διευθυντής. Και επανέρχομαι με μια καινούρια πρόταση, ότι ξέρεις κάτι, να μην είσαι πάνω από τον διευθυντή, να είσαι ένας απλός υπάλληλος του καναλιού και μου λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την αποδέχομαι. Μιλάτε για το ότι δέχτηκε να είναι δημοτικό λοιπόν, σύμβουλος. Ναι, από τη μια πλευρά λέει ότι δεν δέχτηκε να είναι δοτός δήμαρχος, από την άλλη δέχεσαι να γίνεις δοτός δημοτικός σύμβουλος. Άρα αυτά δεν είναι ούτε άξια σχολιασμού. Εγώ θέλω να το κλείσω εδώ, δεν χρειάζεται ούτε να ασχολούμαστε με τον Πέτρο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Του ευχήθηκα και του εύχομαι ξανά καλή επιτυχία και εδώ το τελειώνουμε. Το κλείσω κι εγώ αφού σας ρωτήσω, γιατί πρέπει να το ρωτήσω. Εκ των υστέρων και αφού προέκυψε όλη αυτή η σύγκρουση, μιλάτε για τον πατέρα του, για τη διαπλοκή, για επιχειρηματίες οι οποίες έχουν σχέση με το δημόσιο κτλ. Πράγματα που βεβαίως γνωρίζατε και όταν συμμετείχε στο συνδυασμό. Γιατί δεν τα λέγατε τόσα χρόνια. Όχι, πολύ, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Ο Πέτρος ο Κόκαλης, το πρώτο πράγμα που του είχα πει και το είχα πει και στον πατέρα του και το ήξερε και το είχα πει και στον Πέτρο και το είχε πει και ο Γιάννης ο Μόραλης, είναι όσο καιρό θα βρισκόταν στο Δήμο Πειραιά, εταιρείες, Ιντρακόμ, ότι οποιοδήποτε έχει να κάνει με την οικογένεια Κόκκαλη, δεν θα έκανα ποτέ καμία δουλειά με τον Δήμο. Άσχετα αν προσπάθησαν με ένα πάρκι, ένα γκαράζ, διάφορα να κάνουν δουλειές με τον Δήμο, αλλά τέλος πάντων όσο καιρό βρίσκεται ο Γιάννης ο Μόραλης στο Δήμο Πειραιά και εγώ μαζί του ή και εγώ να μην ήμουν εκεί, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα γίνει καμία δουλειά με εταιρείες που ανήκουν στον οικογένεια Κόκκαλη. Πρόεδρε, για να αλλάξουμε θέμα, αν σας ρωτούσα όλα αυτά τα χρόνια πόσα χρήματα έχετε βάλει στον Ολυμπιακό, αν έχετε βάλει, ή πόσα χρήματα έχετε βγάλει από τον Ολυμπιακό, αν έχετε βγάλει, τι θα μου λέγατε? Θα σας έλεγα να διαβάσετε πρώτον τους συλλογισμούς και μπορώ να σας πω ότι από το 2010 μέχρι σήμερα στον Ολυμπιακό, όσον αφορά την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και όσον αφορά τον Εραστέχνη Ολυμπιακό, έχουμε βάλει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και έχουμε πληρώσει και πάνω από 150 εκατομμύρια σε φόρους και σφορές. Άρα δεν βγάζει κανείς χρήματα, ακόμη και από μια ομάδα που πηγαίνει πολύ καλά τα τελευταία χρόνια, άλλοτε καλύτερα, άλλοτε χειρότερα, είναι στο Champions League κτλ. Δεν είναι κερδοφόρα, λέτε, αυτά τα σωματεία? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μπήκαμε στον. Όταν παραλάβα τον Ολυμπιακό. Το λέω και συγγνώμη να το διευκρινίσω, γιατί ακούω πολλές φορές. Ο Μαρινάκης έχει πουλήσει παίχτες στις καλύτερες ομάδες. Έχει πάρει παιδιά νέα τα οποία τα έχει χρυσοπουλήσει στο εξωτερικό. Πρέπει να έχει βγάλει λεφτά από τον Ολυμπιακό. Ακούγεται λογικό. Έχετε πουλήσει πολύ ακριβά πολλούς παίχτες. Γιατί δεν βγάλατε λεφτά από αυτό? Να σας εξηγήσω. Γιατί από την πρώτη στιγμή όταν παραλάβαμε τον Ολυμπιακό, τον παραλάβαμε με πάρα πολλά χρέη. Όταν και σύμφωνα με τα τελευταία λεγόμενα του κ. Κόκκαλη, εγώ ανέλαβα τον Ολυμπιακό με 40 εκατομμύρια χρέη και επίσης με πάρα πολλές από τις χορηγίες του Ολυμπιακού να έχουν εισπραχθεί. Όταν ο κύριος Κόκκαλης ανέλαβε τον Ολυμπιακό από την, όπως λένε Πακοσκοτά, το χρέος του ήταν το μισό από ό,τι τον έλαβα εγώ, το λένε οι ίδιοι. Οπότε καταλαβαίνετε, χωρίς την προείσπραξη των χορηγιών, άρα αν βάλουμε και αυτό, μιλάμε για τριπλάσιο νούμερο. Έχετε βάλει λοιπόν 100 εκατομμύρια λέτε από την τσέπη σας. Ναι, και παραπάνω. Τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Και το λέω αυτό διότι σας έχω ακούσει, θα μου πείτε άμα θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, να μιλάτε για παράγοντες που άλλαξαν στρατόπεδο, για διαιτητές, για στελέχη της ΕΠΟ, για κινήσεις στο παρασκήνιο κτλ. Και θέλω να ρωτήσω, αν όλα αυτά τα βρώμικα συμβαίνουν τόσα χρόνια, δεν συνέβαιναν και όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα το ένα μετά το άλλο, ή συμβαίνουν ξαφνικά μαγικά τώρα που πήρε ένα πρωτάθλημα ΑΕΚ και ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ? Τώρα το θυμήθηκε ο Μαρινάκης ότι βρωμάει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, να σας εξηγήσω. Και ήθελα να το συμπληρώσω αυτό για την προηγούμενη σας ερώτηση. Ο λόγος
με τον οποίο έχουμε ξοδέψει τόσα χρήματα στον Ολυμπιακό και δεν έχουν βγει χρήματα προόλου που είχαμε συμμετοχές και στο Champions League και έχουμε πουλήσει ακριβά πολλούς παίκτες, είναι ότι από την πρώτη μέρα, εκτός από τα χρέη τα οποία τα έχουμε ξεπληρώσει, ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ ψηλό budget, το οποίο ήταν και πάρα πολύ ψηλό για τα ελληνικά δεδομένα και για πολλά χρόνια, εκτός από, από τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο χρόνο που ο Παναθηναϊκός τότε είχε το υψηλότερο budget της χρονιά 2010-2011 στην ιστορία του, ήταν η ομάδα του Ντάπλου, σας θυμίζω, συν δύο μεταγραφές. Και μετά είδατε τι έχει γίνει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια οικονομικής καταστροφής, γιατί ξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο και χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Εμείς κρατήσαμε ένα πάρα πολύ ψηλό μπάτζετ και για τον ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επίσης, ξεχρεώσαμε και ένα μεγάλο χρέος που βρήκαμε στον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό και επίσης αυξήσαμε και το μπάτζετ σε όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, και αυτό το έχετε δει με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτά που έχουμε κάνει το τελευταίο, και επίσης η ποδοσφαιρική μας ομάδα έφτασε στην υψηλότερη θέση στην ιστορία της στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν, εκτός από μια σωστή οργάνωση, χρειάζονται και πάρα πολλά χρήματα. Και γι' αυτό ξοδέψαμε τόσα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά το πώς... Ναι, αγγελικά πλασμένα όλα, όταν εσείς παίρνατε τα πρωταθλήματα και ξαφνικά μαύρο παρασκήνιο. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Όταν εμείς παίζαμε τα πρωταθλήματα, τα περισσότερα χρόνια που έπαιρνα εγώ τα πρωταθλήματα, είχαμε το διπλάσιο ή τριπλάσιο budget. Αν εξαιρέσεις, είπαμε τα πρώτα χρόνια με τον Παναθηναϊκό, από τις άλλες ομάδες. Άρα, όταν έχεις το τριπλάσιο budget και αυτό μπορείτε άνετα να το εξακριβώσετε, γιατί οι παίκτες μας είχαν πολύ μεγάλη αξία και το είδατε και από τις πωλήσεις, πιστεύω ότι όταν έχεις το τριπλάσιο budget σε ένα πρωτάθλημα 35 αγώνων, η καλύτερη ομάδα κερδίζει το πρωτάθλημα. Καλά, δεν κερδίζει πάντα αυτός που έχει το μεγαλύτερο λοιπόν, budget. Αυτό, η Liverpool πέταξε έξω την Μπαρτσελόνα, για παράδειγμα. Εντάξει, αλλά και το budget... Και εσείς έχετε κερδίσει ομάδες στο εξωτερικό μεγαλύτερο μια φορά, όχι πρωτάθλημα. Μια φορά. Δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το Champions League. Αλλά κάναμε τεράστιες νίκες με την Juventus, με την Atletico Madrid, με τη Manchester United. Άρα, δεν είναι μόνο το budget. Δεν είναι μόνο το budget όσον αφορά ένα ή δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά όταν έχεις ένα μαραθώνιο μπροστά σου πρωταθλήματος, έχει να κάνει το budget. Αυτό τώρα, αν με ρωτάτε αν φέτος κέρδισε το πρωτάθλημα η καλύτερη ομάδα, θα σας πω ότι η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός φέτος και παρόλα αυτά χάσαμε το πρωτάθλημα. Συμβαίνουν αυτά. Και αν ήμουν ΠΑΟΚτζής, θα σας έλεγα ότι ήρθε ο ΠΑΟΚ, σας κέρδισε μέσα έξω και άρα απέδειξε ποιος είναι η καλύτερη ομάδα. Ξέρετε, καμιά φορά κοιμάται και ο Θεός. Αν δείτε το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, θα το εξακριβώσετε αυτό. Τις τελικές που είχαμε και πώς χάσαμε. Δηλαδή, δεν παραδέχεστε ότι φέτος ο ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι πήρε το double, ήταν η καλύτερη ομάδα. Όχι, δεν μπορώ να το παραδεχτώ αυτό, γιατί εμείς είχαμε την καλύτερη ομάδα. Το πιστεύω αυτό. Ούτε και... πέρσι ΑΕΚ. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, ότι πέρσι ΑΕΚ μπορεί να έχει καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Δεν... Αλλά τέλος πάντων υπήρξαν ορισμένες συγκυρίες και. Να ξέρετε ότι την ευθύνη την παίρνω εγώ πάλι. Γιατί παρόλο που όταν είσαι νικητής, είτε γεννημένος νικητής ή έχεις μάθει να κερδίζεις, πάντα πρέπει να τους κερδίσεις όλους. Είτε λέγονται διαιτητές, είτε λέγονται παράγοντες, είτε οποιαδήποτε αντιξιότητα βρεις μπροστά σου. Αλλά σας λέω και πάλι ότι φέτος ειδικά παίξαμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Έπρεπε να κερδίσουμε και την τύχη. Και επίσης υπήρχαν σαν ορισμένες, μπορώ να πω ότι δεν είχαμε την ίδια αντιπετώπιση από τους διαιτητές που είχε η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά τέλος πάντων, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Θα πρέπει να μάθουμε και από τα λάθη μας και τον επόμενο χρόνο να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί για να κερδίσουμε και πάλι το πρωτάθλημα και να κάνουμε για άλλη μια φορά χαρούμενους τους εκατομμύρια οπαδούς μας. Για να κλείσουμε τώρα, έχετε μια ομάδα στην Αγγλία, άλλα τα μεγέθη εκεί, ένα τεράστιο πρωτάθλημα, θα έχει και δύο ομάδες στο Champions League, φαντάζομαι ότι αναβαθμίζεται πάρα πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Τι δουλειά έχει τώρα, θα πει κάποιος ο Μαρινάκης, με δεδομένο ότι έχει μια ομάδα στην Αγγλία, να ασχολείται με τον Ολυμπιακό, και θέλω να ρωτήσω αν
σκέφτεστε να μείνετε για πάντα στον Ολυμπιακό, αν σκέφτεστε να μείνετε με χρονικό ορίζοντα στον Ολυμπιακό, ή αν σκέφτεστε ότι αυτός ο κύκλος κάποια στιγμή θα κλείσει και θα φύγετε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι να αποχωρήσω από τον Ολυμπιακό. Και επίσης, για να αποχωρήσεις, πρέπει να βρεθεί κάποιος ο οποίος να διασφαλίσει το μέλλον. Γιατί είναι πιο δύσκολο να φύγεις παρά να έρθεις. Αλήθεια είναι αυτό. Και όταν είσαι υπεύθυνος και όταν νιώθεις ένα πάθος και μια μεγάλη αγάπη για την ομάδα σου, θέλεις ο επόμενος να μπορέσει να διασφαλίσει νίκες, πρωταθλήματα, καλές πορείες. Άρα στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος ο οποίος να είναι εκεί για να αγοράσει τον Ολυμπιακό ή να διασφαλίσει μια ακόμα καλύτερη πορεία στο μέλλον. Θέλω απλά να πω ότι για να ενδιαφερθεί πρέπει εσείς να προσφέρεστε να πουλάτε. Να σας, γιατί δεν να ξέρω σας πω, εδώ μιλάμε για τον ερασιτέχνη που έχουμε τόσα τμήματα και δεν βρίσκουν ανθρώπους Ολυμπιακούς να βοηθήσουν αυτά τα τμήματα. Και μιλάμε για πολύ λιγότερα χρήματα, ή το ίδιο βλέπετε και στο μπάσκετ που τα αδέρφια Αγγελόπουλοι έχουν εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι... Δεν είναι φτηνή ενασχόληση. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο ο καθένας θέλει να ασχοληθεί. Αλλά σας λέω και πάλι ότι δεν είναι καν στα πλάνα αποχώρησης. Θα είμαστε εκεί την υγεία μας να έχουμε για πολλά χρόνια. Τελευταία ερώτηση. Εφοπλιστής, πρόεδρος ομάδας, πρόεδρος ομάδων, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος σε ένα σημαντικό ρόλο. Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης. Πρώτον, πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά και δεύτερον, τι αγαπάτε περισσότερο τελικά από όλα αυτά. Κοιτάξτε, το πώς τα προλαβαίνω όλα αυτά είναι ένα... Δεν είναι λίγα. Όχι, δεν είναι λίγα και είναι δύσκολα. Ξέρετε γιατί είναι δύσκολο, γιατί είναι και διαφορετικά. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικό να ασχολείσαι με την ναυτιλία, εντελώς διαφορετικό να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, με το Δήμο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι δύσκολο. Εμένα μου αρέσει να δημιουργώ. Δεν κουράζουμε εύκολα, δηλαδή δεν θα με ακούσετε να σας πω ότι είμαι κουρασμένος, γιατί ακόμα με ευχαριστεί αυτό. Και το καλό είναι ότι ό,τι έχω κάνει μέχρι σήμερα, κάνει προαθλητισμό. Δηλαδή, αν δείτε τις θέσεις των εταιριών μας στη διεθνή ναυτιλία, Ολυμπιακός, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, τα Νέα και το Βήμα, ακόμα και η Nottingham Forest στο αγγλικό πρωτάθλημα, πρωταγωνιστούν. Άρα, το να κάνεις σε όλα αυτά πρωταθλητισμό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις στην κορυφή. Μέχρι σήμερα έχουμε κατορθώσει κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Πιστεύω ότι, όπως σας είπα, την υγεία μας να έχουμε και θα συνεχίσουμε έτσι. Τι αγαπάτε πιο πολύ από όλα αυτά? Δηλαδή, άμα ρωτήσω ο Βάγκης Μερινάκης τι δουλειά κάνει, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται? Είναι ο εφοπλισμός που είναι και το οικογενειακό σας, η οικογενειακή σας πορεία? Είναι το ποδόσφαιρο που το αγαπάτε ίσως πιο πολύ? Είναι τα μέσα ενημέρωσης που είναι το καινούργιο? Είναι η πολιτική που είναι σαράκι για πάρα πολλούς? Ποιο αγαπάτε πιο πολύ? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Μπορώ να το πω αυτό γιατί ασχολούμαι και πολλές ώρες την ημέρα με την ομάδα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και την δουλειά μου, την ναυτιλία, είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα, γιατί ξέρετε, είναι ένα περιβάλλον πολύ ανταγωνιστικό. Έχεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα έξυπνοι, πολύ καλά μυαλά, μορφωμένοι, και έχεις από την πρώτη στιγμή πρέπει να τρέχεις γρήγορα και να μπορείς να τους ανταγωνίζεσαι και να κερδίζεις. Άρα είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, κάνει καλό και στο μυαλό μου και στην καθημερινότητά μου. Καλή επιτυχία σε όλα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.